Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Αναστασιάδη με τον οποίο έχω επικοινωνήσει για την επανεκλογή του και να του ευχηθώ καλή δουλειά προς όφελος της χώρας μας και να προσέξει την Κύπρο. Θέλω επίσης να συγχαρώ και τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και ειδικότερα τους κυρίους Νικόλα Παπαδόπουλο και Γιώργο Λιλίκα για τον αγώνα τους και την συμβολή τους στην δημοκρατική αντιπαράθεση. Απευθύνομαι σε όλους όσους πίστεψαν, στήριξαν και εργάστηκαν για την υποψηφιότητά μου. Όσους και όσες δούλεψαν για να πάει το μήνυμα σε κάθε γωνιά της Κύπρου, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και του κόσμου που εργάζονται ή σπουδάζουν συμπατριώτες μας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Για όλη μου τη ζωή θα νιώθω ευγνωμοσύνη για την αγάπη την οποία μου επιδείξατε, αλλά και την εμπιστοσύνη. Γνωρίζω ότι το αποτέλεσμα σας απογοήτευσε, αλλά οφείλουμε να το σεβαστούμε. Και πάνω απ' όλα να γνωρίζουμε όλοι και όλες ότι αυτός ο αγώνας μας άξιζε. Και πάντα θα αξίζει ο αγώνας αυτός. Και πάντα θα αξίζει ο αγώνας αυτός που ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει σε εκλογικές διαδικασίες. Ο αγώνας για την επανένωση της Κύπρου μας και την κοινωνική δικαιοσύνη, για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των κοινωνικά ασθενεστέρων ομάδων, για τα δικαιώματα των γυναικών, για το μέλλον των νέων μας. Ο αγώνας για τις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της προόδου. Είμαι βέβαιος ότι αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί από όλους όσους μας ενώσαν και μας ενώνουν αυτά τα οράματα, αυτές τις αξίες και αυτά τα ιδανικά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο κίνημα της αριστεράς και τον κόσμο του, τα στελέχη, μέλη και φίλους. Θέλω να επαναλάβω και αυτή τη στιγμή ότι, παρόλο που ποτέ δεν υπήρξα μέλος του κόμματος της αριστεράς, πάντα θα τιμώ και θα σέβομαι την ιστορία αυτού του κόμματος, τους αγώνες και το ρόλο του Αγγέλ, καθώς και το ήθος του κόσμου του. Αυτός ο κόσμος τις τελευταίες μέρες, αυτός ο κόσμος έχει δώσει πραγματικά την ψυχή του για αυτό τον μεγάλο αγώνα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, αφανείς συμπολίτες μας από όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής της χώρας μας που αγωνίστηκαν, εργάστηκαν γιατί πίστευαν σε αυτό το οποίο διακήρυτα. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς. Εσείς αποτελείτε μια μεγάλη και άφθαρτη κοινωνική συμμαχία. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, δεν θα πάψω να είμαι ενεργός πολίτης παρών στους αγώνες και τα δίκαια για την πατρίδα μας, αλλά και του λαού μας. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω, ωστόσο, ότι η προσπάθειά μας θα έχει αφήσει κάτι θετικό πίσω της για την πολιτική ζωή της Κύπρου. Ελπίζω ότι όλους αυτούς τους μήνες πετύχαμε να δείξουμε ότι ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση ιδεών μπορούν να διεξάγονται με ένα διαφορετικό τρόπο. Χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς ακρότητες, χωρίς αλαζονία. Αλλά με τη δύναμη των επιχειρημάτων, των προτάσεων, του ορθολογισμού, του αλληλοσεβασμού, της έντιμης αντιπαράθεσης, ακόμα και τώρα που γνωρίζετε τα αποτελέσματα, επιμένω ότι αυτός ο αγώνας, ο τίμιος αγώνας, είναι ο πιο σωστός δρόμος. Άλλωστε, μόνο με την αλήθεια, την συνέπεια και την αξιοπιστία μπορούμε να κερδίσουμε την άλλη μεγάλη μάχη που οφείλουμε στη δημοκρατία. Τη μάχη εναντίον της αποχής, που φαίνεται να αποτελεί για πολλούς από τους συμπολίτες μας μια μορφή διαμαρτυρίας και απαξίωσης της πολιτικής ζωής. Για άλλη μια φορά συγχαίρω τον κύριο Αναστασιάδη. Ευχαριστώ όλους εσάς για την εμπιστοσύνη και ευχή μου είναι να αναδείλουν καλύτερες μέρες για τη χώρα μας. Τέλος,
θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που με παρακολουθεί. Τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου που για αυτοί έκαναν το δικό τους αγώνα και πλήρωσαν και το δικό τους τίμημα. Θέλω να σας πω